Έφυγε με άδεια από το κατάστημα κράτη Χανίων στην Αγιά, όμω δεν επέστρεψε ποτέ. Συγκρότησε σπήρα, η οποία μέχρι και σήμερα είχε στον ηγετικό τη πέντε ενόπλε και μία κλοπή οχήματο. Ο λόγο για έναν πενταδιάχρονο, ο οποίο εξέτειε πολυετή ποινή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείε για δεκεκριμένε περιπτώσει κλοπών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 52χρονο, από ό,τι φαίνεται, στην άδεια που είχε πάρει, δεν έχασε χρόνο και μαζί με άλλα τέσσερα άτομα κατάφεραν να διαπράξουν ονοπλέ ληστείε σε καταστήματα τη Αττική. Φρενό στη δράση του έβαλαν άνδρε του εγκλημάτων κατά ιδιοκτησία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αντική. Κατά τη διάρκεια συντολισμένη επιχείρηση στι 18 Μαρτίου, οι αστυνομικοί κατάφεραν και πέρασαν χειροπέδε στον 52χρονο φυγόπινο και σε έναν 41χρονο για τον οποίο εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση πολυετού κάθριξη για ληστείε τραπεζών. Όπω εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι δύο συλληφθέντε μαζί με δύο επιπλέον συνεργού του που αναζητούνται είχαν συστήσει από τι αρχέ του Φεβρουαρίου εγκληματική ομάδα που διέπρατε ληστείε σε καταστήματα σε διάφορε περιοχέ τη Αττικής. Η δράση τη πύρα ήταν διαρκή, προβαίνοντα καθημερινά σε αναζήτηση στόχων για διάπραξη ληστείας. Τα μέλη της έρχονταν σε καταστήματα είτε ένα, είτε δύο, είτε τρει, ανάλογα με το στόχο που επέλεγαν και με την απειλή όπλου κινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλου και αφαιρούσαν χρήματα από τα ταμεία. Για την προσέγγιση του στόχου αλλά και για τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν είτε κλεμμένα οχήματα, είτε αφαιρούσαν τα οχήματα των παθόντων, τα οποία συνέχεια εγκατέλειπαν σε κοντινή περιοχή. Στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και στο εσωτερικό κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με 12 φυσίγγια, συσκευασία με 21 φυσίγγια, δύο γεμιστήρε, 5 κινητά τηλέφωνα και πλήθο καρτών SIM. Από τη μέχρι στιγμή έρευνα εξηχνιάστηκαν πέντε περιπτώσει ληστιών σε καταστήματα τη περιοχή τη Ηλιούπολη, Αργιούπολη, και Βύρονα. Ο 52χρονο συλληφθή αναζητείται από 3 Δευτέρου του 19 ω δραπέτη καταστήματο κράτηση που εξέτει πολιετή ποινή φυχάθρηξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείε, διακεκριμένες περιπτώσει κλοπών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώ σε βάρο 41χρονου εκκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση πολιετού κάθριξη για ληστείες τραπεζών. Οι συλληφθέδες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αθηνών.